σημαντική στιγμή στην εθνική μας ιστορία, την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου. Και είναι για μένα μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά να εκπροσωπώ την ελληνική κυβέρνηση, αλλά νομίζω, μπορώ να πω και ομόθυμα, την ελληνική κοινωνία σε αυτή την μεγάλη επέτειο. Επέτειο που γιορτάζουν και οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, που μαζί με τα νιάτα της Χίου παρέλασαν προηγουμένως μπροστά μας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους κατοίκους του όμορφου αυτού νησιού για την απόλυτη πρόθεση στήριξης της Χίου από την ελληνική κυβέρνηση. Και όταν αναφέρομαι στη στήριξη, αναφέρομαι όχι μόνο στην οικονομική στήριξη, αλλά βεβαίως πρώτιστα και μέγιστα στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και θα μου επιτρέψετε με την ευκαιρία να πω ότι είναι νομικά παράδοξη, περίεργη ισχυρισμή ότι δήθεν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επικάθυνται επί ασιατικής υφαλοκρηπίδας. Η Χίος, όπως και όλα τα νησιά μας, έχουν τα δικαιώματα που τους δίνει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή, υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη και φορικά ύδατα μέχρι 12 μίλια. Ήθελα να πω δε ότι η ελληνική δημοκρατία έχει συνταγματικό καθήκον προάσπισης αυτών των δικαιωμάτων, το οποίο δεν πρόκειται να παραλείψει η αδίποτε ελληνική κυβέρνηση. Σήμερα γιορτάζουμε και μια άλλη μεγάλη επέτειο. Την επέτειο της λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και θα μου επιτρέψετε να πω και με αυτή την ευκαιρία ότι και σε αυτόν τον μεγάλο πόλεμο, σε αυτήν την μεγάλη σύραξη, η Ελλάδα στάθηκε με την πλευρά του δικαίου και με την πλευρά των νικητών. Χρόνια πολλά στη Χίο που γιορτάζουν οι τρεις προστάτες της, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Να είστε πάντα καλά.